Καλησπέρα. Τι σας έχω σήμερα? Έχεις Apple Watch και iPhone? Τότε αυτό το βίντεο είναι για σένα. Σήμερα θα δούμε το πώς μπορείς από το Apple Watch σου να βγάλεις φωτογραφίες μέσω του κινητού σου χωρίς να χρειάζεται να έχεις στα χέρια σου το τηλέφωνό σου. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν κι άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα επόμενο βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Τι σας έχω σήμερα? Σήμερα σας έχω κάτι πάρα πολύ όμορφο και ωραίο. Κάτι το οποίο έχουμε δείξει και στο TikTok, αλλά μπορεί και κάποιοι από εσάς να το ξέρετε, αλλά και άλλοι όχι. Πώς μπορείς λοιπόν μέσω του Apple Watch σου, χρησιμοποιώντας το Apple Watch σου, να βγάλεις φωτογραφίες και να βγάλεις φωτογραφίες από το κινητό σου. Δηλαδή ουσιαστικά το Apple Watch να γίνει remote control του κινητού σου. Για ποιο λόγο θα μου πεις, Γιώργο, να το κάνω αυτό? Αφού μπορώ να τραβήξω selfie, μπορώ να τραβήξω μια φωτογραφία με το κινητό μου ή οτιδήποτε άλλο φυσικά κρατώντας το κινητό μου στο χέρι. Ναι, αλλά. Άκου λοιπόν τι πάθαμε. Θα σας πω μια ιστορία. Είμαστε σε μια παρέα 15 άτομα. Και πρέπει εγώ να τραβήξω και τους 15 μια φωτογραφία για να την έχω αναμνηστική. Γιατί ήταν μια φωτογραφία που ήθελα να είμαστε όλοι. Η φωτογραφία πρέπει για να τραβηχτεί είτε να γίνει selfie και ένας να είναι μπροστά και οι υπόλοιποι 14 πίσω, ή για να τραβήξει τη selfie αλλιώς πρέπει κάπου να στηρίξει το κινητό σου και να βάλεις χρονοδιακόπτη. Ναι, αλλά δεν έχεις καθαράρει σωστά, γιατί δεν ξέρεις εάν αυτός που είναι μέσα στη φωτογραφία ή αυτός που στείνει το τηλέφωνο και θέλει να έρθει να τραβήξει μέσα στη φωτογραφία. Αυτός που θα στήσει το τηλέφωνο για να πατήσει το χρονοδιακόπτη μπορεί να αργήσει, μπορεί να μην έρθει, θα μου πεις θα το βάλω σε 10 δευτερόλεπτα. Μπορεί την ώρα που έρχεται να σκοντάψει και να πέσει. Όχι. Μπορεί την ώρα που έρχεται για τη φωτογραφία να μην στηθεί καλά. Οπότε σκεφτείτε ένα άτομο να πηγαίνει έρχεται για να στήσει το κάδρο. Και να στήσει τους άλλους για να χωράνε στο κάδρο. Τέλος πάντων, η φωτογραφία γίνεται βάσανο. Όταν θες να τραβήξεις μια φωτογραφία με πολλά άτομα και το κινητό είναι μακριά, όπως και να έχει, μην περιμένεις και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, έρχομαι εγώ και σου δίνω τη λύση. Πάρα πολύ εύκολα μπορείς να ανοίξεις το Apple Watch σου. Να πας στη φωτογραφική μηχανή και μόλις το πατήσεις, ανοίγει η φωτογραφική μηχανή του κινητού σου. Κάπως έτσι. Ανοίγουμε λοιπόν το Apple Watch μας, πηγαίνουμε στις εφαρμογές και πάμε και βρίσκουμε ουσιαστικά το remote της κάμεράς μας, που είναι ακριβώς αυτό εδώ πέρα. Μόλις το πατήσουμε, βλέπετε ότι ανοίγει την κάμερα του κινητού μας αυτόματα. Είναι η κάμερα του κινητού μας ανοιχτή και το Apple Watch μας ανοιχτό. Οπότε τώρα εμείς αν πάμε φωτογραφία, αν εγώ δεν θέλω να έχω στα χέρια μου το κινητό μου, να μην το κρατάω στα χέρια μου, ας πάρουμε τη βάση και ας αφήσουμε το κινητό μας εκεί. Τώρα βλέπετε τι δείχνει το κινητό μου και πού έχει κάνει κάδρο. Ας βάλουμε το κινητό μας εδώ. Βλέπω τη φωτογραφία που τραβάει αυτή τη στιγμή. Αν εγώ περάσω το χέρι μου μπροστά από το κινητό μου, βλέπετε ότι φαίνεται στο Apple Watch. Τώρα, εάν εγώ θέλω να κάνω αλλαγές, μπορώ να πατήσω χρονοδιακόπτη να τον αλλάξω. Μπορώ να αλλάξω την κάμερα να πάω μπρος ή πίσω. Και από εδώ πέρα, από το dimmer ουσιαστικά, μπορώ να κάνω zoom στην κάμερα. Πολύ zoom, πάρα πολύ zoom. Ή τέρμα πίσω που ουσιαστικά πάει στον ευρυγόνιο. Εάν εγώ δεν θέλω ευρυγόνιο, κάνω απλά ένα tag μπροστά για να πάρει τον κανονικό φακό. Εάν θέλω τον ευρυγόνιο, το κάνω τέρμα πίσω. Βλέπετε λοιπόν ότι πάρα πολύ easy έχεις πλέον το remote από το κινητό σου, φοράς το ρολόι στο χέρι σου, καδράρεις τη φωτογραφία εκεί που τη θέλεις εσύ και πατάς να τραβήξεις φωτογραφία. Μετάει 3 δευτερόλεπτα και φωτογραφίζει. Και μπορείς επίσης να δεις τι φωτογράφησες. Σου λέει ότι έχεις κάνει μία στις μία φωτογραφίες. Εάν θέλεις να τραβήξεις κι άλλη γιατί δεν σου άρεσε, στείνεις το κινητό σου και τραβάς και τη δεύτερη. Και βλέπεις τώρα 2 στις 2. Μπορείς να γυρίσεις. Τώρα, μπορείς να καδράρεις κάτι άλλο και την ώρα που το καδράρεις, να το βλέπεις. Οπότε, στείνεις ουσιαστικά αυτό που θέλεις να φωτογραφίσεις. Μπορείς να πατήσεις, στείνεις αυτό που θέλεις να καδράρεις. Ας βγάλουμε το λευτέρι. Τον εστιάζεις για να κάνεις focus και πατάς να τραβήξεις φωτογραφία. Και ο Λευτέρης βγήκε. Οπότε τώρα εσύ άμα πας στις φωτογραφίες, βλέπεις ότι έχεις τραβήξει 3 στις 3 φωτογραφίες.
That's it. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από το επόμενο βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.